Ναι, Τεσσόπλος Κώστας και συλλογικότητα γυμνώσεων. Ωραία. 13η Διεθνής Ποδηλατοδρομία εδώ στη Θεσσαλονίκη και ποια είναι τα μηνύματα της φετινής, κυρίως υποθέτω ενάντια στη βία και στο ρατσισμό λόγω και των γεγονότων με τον Φλόιντ, έτσι. Βέβαια ενάντια στη βία και στο ρατσισμό, επίσης γενικά για την ελευθερία του σώματος και την ελευθερία της έκφρασης, πολύ σημαντικό. Προωθούμε ένα ασφαλές δίκτυο ποδηλατόδρομο και ήπια κινητικότητα στην πόλη και τώρα χάρη στην πανδημία είναι κάτι το οποίο πρέπει να προωθήσουμε και να πάρουμε γενναία μέτρα και να γίνουν υποδομές ώστε οι πόλεις να γεμίσουν ποδηλάτες και πεζόδρομους. Επίσης θέλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο για την ελεύθερη κατασκήνωση γιατί ακούσαμε διάφορους δήμους και νησιά να απαγορεύουν την ελεύθερη κατασκήνωση, μάλλον να επιβάλλουν την απαγόρευσή της. Εμείς θα λέγαμε ότι χάρη στην πανδημία θα έπρεπε να είναι μια ευκαιρία να δούμε διαφορετικά την ελεύθερη κατασκήνωση και να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα σε μια δεύτερη κρίση που έρχεται λόγω της πανδημίας, αλλά και επειδή λόγω του αέρα και του ηλίου είναι καλύτερα τελικά να κάνεις ελεύθερη κατασκήνωση παρά να κλειστείς σε ξενοδοχεία. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα διαφορετικό είδος τουρισμού και δεν είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή αυτοί που θέλουν να κάνουν ελεύθερη κατασκήνωση θα κάνουν. Επίσης θέλουμε να πούμε για τα προβλήματα της πόλης που έχουν σχέση με τη ρύπανση που είναι πολύ σοβαρό γιατί η ρύπανση δημιουργεί τα συνοσήματα τα οποία σκοτώνει ο COVID-19.